Με βάση την οποία οι διαπραγματεύσεις σε αυτό το επίπεδο των τεχνικών κλιμακίων έχουν εξαντλήσει τα περιθώρια τους και όπως είπε απαιτείται πλέον μια πολιτική συμφωνία. Αυτό όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που μας έχετε πει όση ώρα διαρκεί μέχρι στιγμής η ενημέρωση. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας από αυτό. Βεβαίως και θα σας το διευκρινίσω και αυτό που θα σας πω είναι ότι όπως γνωρίζετε οι διαπραγματεύσεις λαμβάνουν χώρα σε διάφορα επίπεδα. Και το κάθε επίπεδο έχει και τη δική του σημασία. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι το σύνολο των διαπραγματεύσεων θα γίνεται μόνο σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων, όταν μιλάμε για ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν, έχουν πολύ μεγάλη συνάφεια με όλα τα πολιτικά επίδικα και με τα πολιτικά, τα μείζωνα πολιτικά ζητήματα που αφορούν όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και ενδεχομένως και κάθε χώρα χωριστά, αλλά σίγουρα την Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο. Από την άλλη, προφανώς, δεν μπορείς να πας και να τα λύσεις όλα σε ένα επίπεδο πολιτικό όταν δεν υπάρχει ταυτόχρονα και μία δουλειά η οποία γίνεται σε τεχνικό επίπεδο. Η ελληνική κυβέρνηση, αυτό που έχει κάνει όλο αυτόν τον καιρό, είναι να δίνει μία διαπραγμάτευση η οποία λαμβάνει χώρα σε πάρα πολλά επίπεδα ή μάλλον σε πολλά επίπεδα. Για να μην ακούγεται και με ρωτάτε μετά ποια είναι αυτά τα πάρα πολλά. Είναι σίγουρα το τεχνικό επίπεδο, έτσι, και είναι και σίγουρα και το πολιτικό επίπεδο. Αυτό το οποίο είπε ο κύριος Κουρλέτης και συμφωνούμε μαζί του ως κυβέρνηση προφανώς, είναι ότι πέραν της σημασίας που έχουν οι τεχνικές συζητήσεις, οι οποίες λαμβάνουν χώρα αυτή τη στιγμή στις Βρυξέλλες, σημασία έχουν και οι πολιτικές συζητήσεις, πολιτικές επαφές, οι οποίες προφανώς και γίνονταν και γίνονται και θα γίνονται σε όλο αυτό το κρίσιμο χρονικό διάστημα και είμαι σίγουρος και θα είναι η επόμενη ερώτηση. Σχετικά με αυτές τις επαφές μάλλον, αυτό προδικάζω. Πέστε μου. Δεν πέσατε καθόλου έξω. Αυτή θα είναι η επόμενη ερώτηση. Αλλά το λέω διότι, αν μου επιτρέπετε κύριε εκπρόσωπε, πιστεύετε ότι οι συνιστώσεις των Ευρωπαίων εταίρων και δανειστών, όπως σας αναφέρατε, κατά τη γνώμη μου πολύ πετυχημένα, πραγματικά υπάρχουν πολλές και διαφορετικές απόψεις, δεν θα επιμείνουν ως εντός εισαγωγικών εκβιασμό μέχρι τις 30 Μαΐου που φτάνουν τα αποθέματα της χώρας, έτσι ώστε να μας οδηγήσουν σε μια επώδυνη και καθόλου έντιμη λύση? Άρα επομένως πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή επιθυμούν ή θα μπορέσουν να αποδεχθούν πολιτική λύση? Θα σας απαντήσω. Εμείς πιστεύουμε και με αυτή την πεποίθηση προσερχόμαστε στις διαπραγματεύσεις σε όποιο επίπεδο και λαμβάνουν χώρα, είτε στο πολιτικό, είτε στο τεχνικό, είτε σε οποιοδήποτε άλλο επίπεδο. Εμείς πιστεύουμε ότι όλοι προσέρχονται στο τραπέζι με σκοπό να βρεθεί μια λύση, μια αμοιβαία υποφελής λύση. Ούτε αυτοί διάλεξαν ποια είναι η κυβέρνηση στην Ελλάδα, ούτε εμείς μπορούμε να διαλέξουμε το ποια είναι η κυβέρνηση σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Αυτό είναι άλλωστε και το πνεύμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ότι υπάρχουν διαφορετικές χώρες με διαφορετικές πολιτικές ηγεσίες από όλες τις πολιτικές οικογένειες, οι οποίες παρά τις διαφορές τους, προσιλωμένες σε έναν κοινό στόχο και σε ένα κοινό όραμα, κάνουν συμβιβασμούς, διαφωνούν, συμφωνούν, αλλά κάνουν προωθητικούς συμβιβασμούς. Αυτή είναι η δικιά μας λογική. Δεν προσερχόμαστε με δογματισμό στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και πιστεύουμε, και αυτό θα φανεί και στο αποτέλεσμα, είμαστε αισιόδοξοι, ότι και όσοι προσέρχονται στο τραπέζι σε αυτή τη διαπραγμάτευση προσέρχονται ακριβώς με την ίδια λογική και με την ίδια αντίληψη. Παρακαλώ. Επειδή όμως σε κάθε περίπτωση η ενίσχυση της ρευστότητας επαφίεται στους δανειστές κατά βάση, σε περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα, θέλω να σας ρωτήσω αν ισχύει ακόμη η θέση ότι προηγείται η καταβολή μισθών και συντάξεων και σε μια τέτοια περίπτωση τι μπορεί να σημαίνει η μη καταβολή κάποιας από τις δόσεις, από τις υποχρεώσεις μας προς τους δανειστές. Θα σας απαντήσω. Δουλειά αυτής της κυβέρνησης, όπως και κάθε κυβέρνηση, είναι να φροντίζει και να λαμβάνει τα μέτρα της έτσι ώστε να μην φτάσει σε αυτού του τύπου τα διλήμματα, τα ακραία διλήμματα ομολογουμένως. Επομένως και δική μας δουλειά είναι να κάνουμε αυτό το οποίο απαιτείται και αυτό το οποίο απαιτεί η περίσταση μέσα από τη διαπραγμάτευση έτσι ώστε να μην κληθούμε να απαντήσουμε σε ένα τέτοιο ερώτημα. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, στις 21 του Φεβρουαρίου ο κύριος Τσίπρας είχε κάνει ένα διάγγελμα σύμφωνα με το οποίο δεν θα γινόντουσαν από εκεί και πέρα συζητήσεις στο επικρυφό ούτε με email, αλλά όλα θα γίνονταν στη διαπραγμάτευση ανοιχτά. Έχετε την εικόνα ότι έχουν γίνει ανοιχτά, ότι ξέρουμε τι γίνεται, γιατί ως τώρα περισσότερο μαθαίνουμε τι συμβαίνει από τα μέσα του εξωτερικού και από διαρροές. Δεν έχουμε ακριβώς την εικόνα τι μας ζητάνε, τι ζητάμε εμείς πίσω. Ευχαριστώ. Και θα σας απαντήσω. Αυτή η κυβέρνηση έχει σκοπό να ενημερώνει τον κόσμο. Έχει επιλέξει τη διαφάνεια, έχει επιλέξει. Δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτό που κάνουμε εδώ σήμερα, δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Έχει επιλέξει να συζητάει, να ενημερώνει, να προσέρχεται στη Βουλή. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει προσέλθει στη Βουλή όσες φορές συνολικά κοντεύει να ξεπεράσει μέσα σε λίγους μήνες τον αριθμό του που είχε έρθει ο κύριος Σαμαράς στη Βουλή. Ξεκινάει η ώρα του Πρωθυπουργού προσεχώς, επομένως θα έρχεται και θα απαντάει και σε ερωτήσεις κοινοβουλευτικού τύπου και πολιτικού τύπου προφανώς στη Βουλή. Και αυτό είναι μια συγκεκριμένη επιλογή αυτής της κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα, επειδή αντιλαμβάνομαι το ερώτημα που μου θέτεται. Κοιτάξτε, υπάρχουν στο πλαίσιο μιας διαπραγμάτευσης, εμείς αυτό το οποίο λέμε και το λέμε εμφανώς και χωρίς περιστροφές, είναι ότι το πολιτικό πλαίσιο το οποίο βάζει τα όρια μέσα στα οποία κινείται η δικιά μας διαπραγματευτική στρατηγική, είναι το πλαίσιο το οποίο έχει τεθεί από τις εκλογές της 25ης Γενάρη. Εμείς πήραμε μια εντολή που μας έλεγε μην συνεχίσετε με λιτότητα, έτσι, και προφανώς μην φύγετε και από την Ευρωζώνη. Το αντιλαμβανόμαστε εμείς αυτό. Ξέρουμε τι μήνυμα έχουμε πάρει από αυτές τις εκλογές. Στα ζητήματα τα τεχνικά, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι όταν μπαίνει στην ουσία της διαπραγμάτευσης, στην ουσία των τεχνικών ζητημάτων, εκεί υπάρχουν ζητήματα τα οποία είναι υποδιαμόρφωση, υποδιαβούλευση, εμπλουτίζονται θέσεις. Σε άλλα ζητήματα προχωράς περισσότερο, σε άλλα πας λίγο πίσω. Το κρίνεις πολιτικά αυτό. Και εμείς αυτό τουλάχιστον, σε αυτό το βαθμό, θέλουμε να δίνουμε το πολιτικό πλαίσιο αυτής της διαπραγμάτευσης. Τα τεχνικά ζητήματα θα είμαστε σε θέση να τα πούμε και να τα ανακοινώσουμε όταν θα υπάρχει και μία κατάληξη. Αυτό πιστεύουμε ότι είναι και το πιο σωστό από την άποψη ότι αυτή τη στιγμή λαμβάνει η χώρα μια διαπραγμάτευση και δεν θέλουμε να προδικάζουμε αποτελέσματα. Αυτό πιστεύουμε όμως ότι είναι και το πιο συνεπές απέναντι στον κόσμο. Γιατί ποιο είναι το νόημα να πούμε κάτι σήμερα, το οποίο αύριο ή μεθαύριο θα αλλάξει μέσα στο πλαίσιο μιας διαπραγμάτευσης και ενός άλλου τέλος πάντων προσανατολισμού. Επομένως, νομίζω από αυτή την άποψη η ελληνική κυβέρνηση κάνει αυτό το οποίο οφείλει να κάνει. Κύριε εκπρόσωπε, είπατε πριν για συνιστώσεις των θεσμών. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όπως μάθαμε τουλάχιστον μέσα στο Σαββατοκύριακο, επιμένει στις αλλαγές στα εργασιακά. Θέλει απελευθέρωση των απολύσεων και βεβαίως να μην περάσουν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, δηλαδή να μην επανέλθει τέλος πάντων το εργασιακό καθεστώς στο πρώην μνημονίου στην Ελλάδα. Είναι μόνο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε αυτό το ζήτημα. Και μάλιστα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι διασπασμένοι και σε αυτό το ζήτημα. Και το δεύτερο, και μια δεύτερη ερώτηση, αν επιτρέπετε. Είδαμε τις τελευταίες ημέρες δημοσιευμένο στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο αναλυτικά ρεπορτάζ αναφορικά με ένα μηχανισμό που έχει στηθεί στις Βρυξέλλες για να υπάρχει ένας μεγαλύτερος έλεγχος για το πώς ακριβώς ελέγχεται το τι ακριβώς βγαίνει από τα Eurogroup, από τις συναντήσεις, από τα Brussels Group κτλ. Εσείς έχετε αντιμετωπίσει την πλευρά της κυβέρνησης έναν τέτοιο μηχανισμό? Ευχαριστώ. Στην πρώτη ερώτηση που μου κάνατε, νομίζω ότι τουλάχιστον από τη θέση μου ως κυβερνητικός εκπρόσωπος θα ήταν αδόκιμο να σας πω εγώ ποιες είναι οι θέσεις όταν αυτές δεν διατυπώνονται δημοσίως, όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει διατυπώσει μέσω του εκπροσώπου του τη θέση του σχετικά με αυτά τα ζητήματα τα ανοιχτά. Θα ήταν τουλάχιστον αδόκιμο από τη δική μου την πλευρά να σας πω ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Επομένως, νομίζω ότι είναι δουλειά των ίδιων αυτών των θεσμών να πούνε τις απόψεις τους, να επιλέξουν το πότε και το αν θα πούνε δημόσια αυτές τις απόψεις. Στο δεύτερο ερώτημα που μου θέσατε, εμείς αυτό το οποίο διαπιστώνουμε ως κυβέρνηση είναι ότι σε μεγάλο βαθμό υπάρχει ένα κλίμα, θα μπορούσαμε να πούμε, επίθεση στο οποίο δέχεται
η διαπραγματευτική προσπάθεια που κάνει η ελληνική κυβέρνηση, το οποίο εμπολής έχει να κάνει με στοχευμένες διαρροές, έχει να κάνει και με στοχευμένες επιθέσεις, έχει να κάνει και με μια συνειδητή, κατά την άποψή μας, προσπάθεια απαξίωσης την οποία, της προσπάθειας την οποία κάνει η ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο αυτής της διαπραγμάτευσης. Δεν μπορεί να μην μου έρθει στο μυαλό, για παράδειγμα, το πόσες φορές έχουμε ακούσει, χωρίς να θέλω, και σας το επαναλαμβάνω, επειδή είστε και άνθρωποι του τύπου, για μας δεν είναι αντίπαλός μας τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και δημοσιογράφοι. Πολλές φορές όμως γνωρίζετε κι εσείς ότι παίζετε και ένα παιχνίδι εντυπώσεων, το οποίο διαμορφώνεται μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν ακούγαμε ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει καταθέσει προτάσεις, έχει καταθέσει μια έκθεση ιδεών, ενώ την ίδια στιγμή είχαμε καταθέσει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, κοστολογημένες, τεκμηριωμένες, τις οποίες και αυτές στη συνέχεια τις εμπλουτίσαμε και με αυτές τις προτάσεις ακούσαμε και επικοδομητική κριτική και με αυτές τις προτάσεις προσερχόμαστε σε αυτή τη διαπραγμάτευση, τότε κατά την άποψή μας αυτό ήταν στο πλαίσιο μιας προσπάθειας η οποία γίνεται συνειδητής απαξίωσης των θέσεων της ελληνικής κυβέρνησης. Επομένως, δεν θέλω να μπω και να απαντήσω σε σενάρια το αν υπάρχουν συγκεκριμένοι έτσι, μηχανισμοί που λειτουργούν με έναν συγκεκριμένο τρόπο για να φέρουν σε δυσχερή θέση την ελληνική κυβέρνηση. Υπάρχουν όμως ζητήματα που έχουν να κάνουν με απαξιωτικά δημοσιεύματα τα οποία στερούνται αλήθειας. Αν ήταν δηλαδή απαξιωτικά και είχαν να κάνουν με το γεγονός ότι εμείς δεν κάναμε καλή τη δουλειά μας, ότι καταθέταμε εκθέσεις ιδεών ή ότι δεν καταθέταμε συγκεκριμένες προτάσεις, τότε προφανώς δεν θα μπορούσα να σας πω και τίποτα. Όμως δεν μπορεί να λες ότι οι θέσεις του άλλου είναι έκθεση ιδεών επειδή απλά και μόνο δεν συμφωνείς με αυτές τις θέσεις, έτσι. Και ερχόμαστε από εδώ. Όλους. Γεια σας και καλορίζικος. Τα τελευταία 24 ώρα παρακολουθούμε μια ομοφροντία δηλώσεων από την αριστερή πλατφόρμα, κύριε εκπρόσωπε, και μάλιστα από όσο διάβασα, ο κύριος Παναγιώτης Λαφαζάνης σε μια συνέντευξή του δήλωσε ότι αν δεν τα καταφέρουμε να παραδώσουμε τη σκυτάλη. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, υπάρχει αδυναμία εφαρμογής προγράμματος σε δύο σημείο που να σας κάνει εσάς να συμφωνείτε με κάτι τέτοιο ή διαφωνείτε? Ευχαριστώ. Η απάντηση είναι ότι θα τα καταφέρουμε. Θα τα καταφέρουμε ως κυβέρνηση. Γι' αυτό εργαζόμαστε όλοι, όλο το Υπουργικό Συμβούλιο, όλοι οι υπουργοί, ο Πρωθυπουργός ο ίδιος, και ο σκοπός μας είναι να επιτύχει αυτό το ιστορικό εγχείρημα το οποίο μας έχει αναθέσει ο ελληνικός λαός να το φέρουμε εις πέρας. Γι' αυτό ακριβώς εργαζόμαστε, γι' αυτό ακριβώς διαπραγματευόμαστε και είμαστε σίγουροι ότι η συμφωνία η οποία θα έρθει, για να σας απαντήσω και ευθέως το ερώτημα, γιατί είτε μου το θέσατε είτε το υπονοήσατε, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα να περάσει και από την κοινοβουλευτική ομάδα μέσα στη Βουλή. Γιατί θα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία θα δίνουν αυτή την απάντηση. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, πρώτα απ' όλα καλή επιτυχία στο έργο σας. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Τις τελευταίες μέρες υπάρχουν πληροφορίες που καταγράφονται και στον τύπο σχετικά με τις σχέσεις ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Οικονομίας, τον κύριο Βαρουφάκη. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ρωτήσω αν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Τσάρου της ελληνικής οικονομίας, που φέρεται να απείλησε κιόλας με παρέτηση, αν υπάρχει δηλαδή διαφορετική στρατηγική σε ορισμένα ζητήματα. Και το δεύτερο θα ήθελα να μου απαντήσετε, που συνδέεται με το ίδιο θέμα, είναι ποιος θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο Eurogroup της 11ης Μαΐου, ο κύριος Βαρουφάκης ή ο κύριος Δραγασάκης? Επ' αυτού να προσθέσω κάτι για να το... Σύντομα. Επειδή χθες συνεδρίασε η ομάδα διαπραγμάτευσης και ο κύριος Βαρουφάκης δεν ήταν. Ήτανε. Ζητώ συγγνώμη. Εντάξει, δεν πειράζει. Συγγνώμη. Απαντάω αμέσως στην ερώτησή σας. Δεν υπάρχει καμία απολύτως διάσταση στις απόψεις ούτε του κυρίου Βαρουφάκη με τον Πρωθυπουργό, ούτε του κυρίου Βαρουφάκη με οποιονδήποτε άλλο στην κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση έχει μια πολύ συγκεκριμένη γραμμή, την οποία τη συμμερίζονται όλοι οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτό το οικονομικό επιτελείο, σε αυτή την πολιτική ομάδα για τη διαπραγμάτευση. Επικεφαλής αυτής της ομάδας είναι ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Βαρουφάκης, ο οποίος την χάνει της απόλυτης εκτίμησης της ελληνικής κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού προσωπικά,
Και προφανώς στο Eurogroup θα είναι ο Υπουργός Οικονομικών, ως ήθιστε να είναι Υπουργοί Οικονομικών σε αυτά τα Eurogroup. Παρακαλώ. Ήθελα να ρωτήσω, κύριε εκπρόσωπε, σχέση με αυτό που λέμε για την ενδιάμεση συμφωνία και να μην υπάρξει πια και να υπάρχει μια συμφωνία πακέτο, πιθανότατα και στο πρώτο 20ήμερο του Μαΐου. Υπάρχει κάποια εικόνα από την ελληνική κυβέρνηση, κάποιες συζητήσεις σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο από τον Πρωθυπουργό, ότι κάτι τέτοιο γίνεται δεκτό και από την άλλη πλευρά, ή είναι κάτι το οποίο πρέπει να επικυρωθεί με κάποια έκτακτη σύνοδο κορυφής, ας πούμε? Γνωρίζετε πολύ καλά ότι και πολιτικές και συζητήσεις έκανε, κάνει και θα κάνει ο Πρωθυπουργός, και όλα αυτά νομίζω ότι θα τα απαντήσει η ίδια πραγματικότητα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Θα είμαι λίγο πιο σύντομος στις απαντήσεις μου, έτσι ώστε να σας δώσω και σε εσάς την ευκαιρία να κάνετε ερωτήσεις, γιατί μας στενεύει και ο χρόνος. Παρακαλώ. Θα πρέπει να υπάρξει κάποιο προσύμφωνο της συμφωνίας πακέτου που αναφέρατε, δηλαδή πώς θα εξασφαλιστεί η ρευστότητα, θα δεσμευτούμε σε κάτι? Κοιτάξτε, δεν θέλω εγώ από τη δική μου την πλευρά να κάνω εκτιμήσεις για το τι θα μπορούσε να κάνει η άλλη πλευρά. Έτσι είναι λίγο και αυτό άκομψο. Νομίζω πάντως ότι με την πρόοδο η οποία έχει γίνει όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα, υπάρχει η βάση έτσι ώστε να καταγραφεί αυτή η πρόοδος και αυτό να αποτελέσει το διαβατήριο, το κλειδί για να ξεκλειδώσει όλα τα υπόλοιπα ζητήματα. Παρακαλώ. Πάνω σε αυτό το ερώτημα, είπατε πριν ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, ότι όλες οι συνιστώσεις εντός και εκτός των τυχών έχουν βρει κοινό τόπο σε αρκετά ζητήματα. Και πάω στην προηγούμενη ερώτηση. Το άνοιγμα της τρόφιγγας της ρευστότητας μπορεί να επιτευχθεί και μέσω αναμένη κυβέρνηση της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την Τετάρτη? Και αν χρειάζεται να κατατεθεί νομοσχέδιο και να ψηφιστεί από τη Βουλή προκειμένου να ανοίξει εν συνεχεία η ρευστότητα, να υπάρξει ροή? Για εμάς το ζήτημα της ρευστότητας πρέπει να αντιμετωπιστεί και θέλουμε να αντιμετωπιστεί το συντομότερο δυνατόν. Αν μπορούσε να γίνει και σήμερα αυτό το πράγμα, προφανώς θα ήταν και μέσα στις αξιώσεις της ελληνικής κυβέρνησης. Από εδώ και πέρα, προφανώς με όποιον τρόπο και όποια μέρα και με όποιον τρόπο αυτό επιλεγεί από την πλευρά είτε της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είτε των υπόλοιπων θεσμών, για εμάς είναι επιθυμητό και ευκταίο. Παρακαλώ. Δύο πράγματα θέλω να ρωτήσω. Μιλήσατε για προσπάθεια απαξίωσης που πολλές φορές βάλουν εναντίον της διαπραγμάτευσης, αλλά και εναντίον προσώπων ενδεχομένως που εννοήσατε. Κάναμε αναφορά στον Υπουργό Οικονομικών. Θα ήθελα να ρωτήσω αν πιστεύετε ότι τροφοδοτούνται τέτοια σενάρια την ώρα που υπάρχει συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον συντονιστή της ομάδας διαπραγμάτευσης και ο Υπουργός Οικονομικών είναι απόν από τη συνάντηση αυτή. Το λέω γιατί είναι ένα γεγονός που τροφοδότησε σενάρια και δημοσιεύματα. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, είπατε ότι η χώρα αποπληρώνει τις υποχρεώσεις της. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα αναγνωρίζει βιωσιμότητα χρέους. Πώς θα συνεχίσουμε να αποπληρώνουμε τις δόσεις αποδεχόμενοι το ύψος του δημόσιου χρέους? Έχει αλλάξει κάτι σε αυτό? Σας απαντάω άμεσα και στα δύο. Ο Πρωθυπουργός μπορεί να βλέπει όποιον θέλει, όποτε θέλει, οποιαδήποτε στιγμή. Δεν βλέπει μόνο τον κύριο Τσακαλώτο, σε αυτό αναφερθήκατε, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Δεν βλέπει μόνο τον κύριο Τσακαλώτο, βλέπει και τον κύριο Βαρουφάκη, βλέπει και τον κύριο Δραγασάκη, βλέπει τον οποιοδήποτε υπουργό, τον οποιοδήποτε βουλευτή, τον οποιοδήποτε κρίνει αυτός ότι θέλει να δει για οποιοδήποτε λόγο ανά πάσα στιγμή. Επομένως, το γεγονός ότι υπήρξε αυτή η συνάντηση και αυτή η συζήτηση, προφανώς δεν σημαίνει κάτι. Δεν σημαίνει ότι ήταν προσπάθεια απαξίωσης ή υποβάθμισης του κυρίου Βαρουφάκη. Άλλωστε, ο Πρωθυπουργός με τον κύριο Βαρουφάκη έχουν βρεθεί και συνεχίζουν και βρίσκονται πάρα πολλές φορές και έχουν και κατηδίαν συζητήσεις στο Μέγαρο Μαξίμου. Επομένως, δεν τίθεται τέτοιου τύπου ζήτημα. Στο δεύτερο ερώτημα που μου κάνατε, σε σχέση με τη βιωσιμότητα του χρέους, νομίζω από την αρχή, από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε τα καθήκοντά μας, πολύ δε περισσότερο και στο παρελθόν, έτσι, δηλαδή είναι κάτι το οποίο το λέμε εδώ και πολλά χρόνια ως βασική μας κριτική, είναι ότι υπάρχει ζήτημα βιωσιμότητας με το ελληνικό χρέος. Το γεγονός ότι εμείς ούσα μια κυβέρνηση που έχει συγκεκριμένες ευθύνες και υποχρεώσεις, θέλουμε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας να είμαστε συνεπείς σε αυτές τις υποχρεώσεις, δεν σημαίνει ότι δεν βάζουμε ταυτόχρονα και ένα ζήτημα που έχει να κάνει με το δημόσιο χρέος. Γιατί ποιος μπορεί σήμερα εύκολα να παραδεχτεί, ας αφήσουμε έξω
όλες τις πολιτικές προκείμενες. Αντιλαμβανόμαστε ότι το ζήτημα της βιωσιμότητας ή μη βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους σε επίπεδο πολιτικό στην Ευρώπη δημιουργεί ζητήματα και το κατανοούμε και το αντιλαμβανόμαστε. Όμως αν αφήσουμε αυτό έξω και μιλήσουμε με μια στιγνή οικονομική λογική για το ζήτημα του δημόσιου χρέους και της βιωσιμότητας, δύσκολα θα βρείτε κάποιον ο οποίος θα σας πει ότι είναι δυνατόν με τεράστια πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία ταυτόχρονα θα έχουν πολύ υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορούμε να πετύχουμε, μπορούν αυτά να είναι κατορθωτά και ταυτόχρονα να γίνει το χρέος βιώσιμο. Αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα τεθεί όταν πρέπει να τεθεί. Αυτό το ζήτημα πρέπει να τεθεί εν ώψη της συνολικής συμφωνίας, γιατί μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι το θέμα του χρέους ήταν η απαρχή της όλης διαπραγμάτευσης για τη συνολική συμφωνία. Αυτό θα πει ότι θα τεθεί τώρα? Θα κρίνει η ελληνική κυβέρνηση τον τρόπο και τον χρόνο με τον οποίο θα θέσει αυτό το ζήτημα. Σε καμία περίπτωση όμως δεν βάζει κάτω από το χαλάκι ένα τόσο σημαντικό και θεμελιώδες ζήτημα. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, υπάρχει ένα θέμα με τις ομαδικές απολύσεις. Η κυβέρνηση υπό ποιες προϋποθέσεις τα έκανε πίσω, αν ήταν να κλείσει η συμφωνία για τις ομαδικές απολύσεις? Και το δεύτερο είναι ότι ακούω κυβερνητικούς, μάλλον βουλευτές της προηγούμενης συγκυβέρνησης, να λένε ότι το θέμα των ομαδικών απολύσεων το είχαν βγάλει από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όπως και των μειώσεων των συντάξεων, αλλά λόγω της δικής σας καθυστέρησης έχουν επανέλθει αυτά τα δύο θέματα. Πρώτα απ' όλα εγώ να σας θυμίσω τι δήλωσε ο κύριος Σαμαράς ο ίδιος, όχι τι λέω εγώ. Ο κύριος Σαμαράς, αν δεν κάνω λάθος, τάχθηκε υπέρ της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος για τις επικουρικές συντάξεις και ο ίδιος άλλωστε παραδέχτηκε και στη τηλεοπτική του συνέντευξη ότι όντως μειώνονταν οι συντάξεις και το θεώρησε και αυτό το λένε και στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτές μέσα στο κοινοβούλιο που τους έχω ακούσει και εγώ προσωπικά, διαζώσεις, να λένε ότι όντως οι επικουρικές συντάξεις πρέπει να μειωθούν για να διασφαλίσουμε, έχουν τη δικιά τους λογική το επιχείρημά τους, να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα των επικουρικών ταμείων. Επομένως, πώς βγήκε από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων η μείωση των συντάξεων? Εγώ να σας απαντήσω και για το ζήτημα των απολύσεων. Πάλι στη Βουλή πρόσφατα άκουγα, σημαίνοντα στελέχη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, να επιχειρηματολογούν υπέρ της φιλελευθερωποίησης, της περαιτέρω μάλλον φιλελευθερωποίησης της αγοράς εργασίας. Και εδώ πραγματικά τίθενται ζητήματα. Εάν η αξιωματική αντιπολίτευση και γενικότερα η αντιπολίτευση θέλει να συμβάλλει προωθητικά σε αυτή την κρίσιμη φάση των διαπραγματεύσεων, εμείς αυτό που περιμένουμε τουλάχιστον από αυτούς είναι να μας απαντήσουν σε αυτά τα βασικά ανοιχτά ζητήματα. Το ζήτημα, για παράδειγμα, των ομαδικών απολύσεων. Πρέπει να το δεχτεί η ελληνική κυβέρνηση ή δεν πρέπει να το δεχτεί? Να μας απαντήσει και ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Θοδωράκης και ο κύριος Βενιζέλος. Να μας απαντήσουν συγκεκριμένα το ζήτημα των συντάξεων, των επικουρικών και των κύριων. Τι πρέπει να κάνουμε, να τις μειώσουμε, να το δεχτούμε, να αυξήσουμε το φόρο προστιθέμενης αξίας? Να μας απαντήσουν συγκεκριμένα. Αυτό αποτελεί επικοδομητική συζήτηση και επικοδομητικό διάλογο. Αν θέλουμε τώρα να λέμε ότι πάτε τη χώρα στα βράχια, ότι καθυστερείτε, ας μας πούν και τον τρόπο με τον οποίο θα σταματήσουμε να καθυστερούμε και ας το πούνε και δημόσια μας στον κόσμο για να ξέρει ο κόσμος σε σχέση με όλα αυτά τα ζητήματα. Παρακαλώ, ναι. Ήθελα να ρωτήσω, οποιαδήποτε συμφωνία θα την καταθέσει προς έγκριση στον ελληνικό λαό η κυβέρνηση, με οποιοδήποτε περιεχόμενο, έντιμο ή ανέντιμο ή επώδυνο? Με ρωτάτε μέσως, αν δεν κάνω λάθος, ή αν θα πάμε σε δημοψήφισμα. Είναι κάτι τέτοιο, απλά το είπατε λίγο με έναν τρόπο. Δημοψήφισμα ή εκλογές, ίσως. Λοιπόν, θα σας απαντήσω ευθέως. Μ' αρέσει έτσι η ευρηματικότητά σας που τα θέτετε τα ερωτήματα. Ευθέως λοιπόν. Ξέρετε πολύ καλά ότι στις εκλογές της 25ης Γενάρη, οι εκλογές μάλλον της 25ης Γενάρη είχαν και ένα δημοψηφισματικό χαρακτήρα. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί στην ουσία κλήθηκε ο ελληνικός λαός να αποφασίσει εάν θέλει να προχωρήσει με το πολιτικό πρόγραμμα το οποίο προωθούσε ο ΣΥΡΙΖΑ ή το πολιτικό πρόγραμμα το οποίο προωθούσε ο κύριος Σαμαράς, το οποίο είχε τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που κουβαλούσε από την προηγούμενη διακυβέρνηση. Εκεί οι Έλληνες πολίτες απάντησαν ξεκάθαρα. Εμείς νιώθουμε ότι έχουμε πάρει μια λαϊκή εντολή η οποία μας βάζει αυτά τα όρια.
να κινηθούμε μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Και αυτό σας έλεγα και στην αρχή για το πλαίσιο, το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η ελληνική κυβέρνηση. Δεν είμαστε δογματικοί. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να κάνουμε και υποχωρήσεις, μπορούμε να κάνουμε και συμβιβασμούς, μπορούμε να είμαστε και ευέλικτοι, αλλά σε ζητήματα που πιστεύουμε ότι αντέχουν στην κοινωνία και αντέχουν στην πολιτική εντολή την οποία έχουμε πάρει. Εμείς ως κυβέρνηση δεν φοβόμαστε την πολιτική, τη λαϊκή βούληση. Σε καμία περίπτωση δεν τη φοβόμαστε. Αντιθέτως, πιστεύουμε ότι είναι σύμμαχός μας η λαϊκή βούληση. Παρακαλώ. Μισό λεπτό, γιατί υπάρχουν και συνάδελφοι. Θα επανέρθετε. Σας είπα ότι δεν φοβόμαστε και. Να ρωτήσω. Νομίζω ήμουν σαφής. Σας είπα ότι δεν φοβόμαστε τη λαϊκή βούληση. Πιστεύουμε ότι είναι. Για το λόγο, εγώ τον έχω. Έλα, δεν είσαι μόνη σου. Ηρεμία. Να ρωτήσω. Ηρεμία. Σε κάποιον είχα δώσει το λόγο. Σε εσάς, με συγχωρείτε. Σε εμάς. Αν θέλετε, μπορούμε να επανέλθουμε και άλλοι συνάδελφοι, αν υπάρχει, αν δεν είναι σαφές. Βέβαια. Αλλά θα είμαστε λίγο πιο σύντομοι και φοβάμαι ότι έτσι όπως πηγαίνουμε, μπορεί να μην δώσουμε και το λόγο σε όλους. Επειδή είπατε ότι θα περιγράψετε το πλαίσιο της διαπραγμάτευσης και επειδή μέχρι στιγμής εγώ δεν το έχω καταλάβει, αν μπορείτε να μας πείτε. Ποια είναι αυτά που σήμερα συζητιούνται στο τραπέζι μέχρι τις επόμενες ημέρες. Αυτό ακριβώς σας είπα στην αρχή, ότι δεν θα μπω συγκεκριμένα και το εξήγησα νομίζω γιατί και να μην το πάρετε. Ποια είναι τα ανακοινώσιμα έστω, να έχουμε λίγο ένα μπούσουλ. Αυτά θα ανακοινωθούν από αυτούς που πρέπει να ανακοινωθούν στη στιγμή που πρέπει να ανακοινωθούν. Γιατί το κάνουμε αυτό τώρα, εντάξει. Εσείς θα πρέπει να δώσει η ελληνική κυβέρνηση στο φως όλα αυτά τα οποία είναι αυτή τη στιγμή στο τραπέζι στις Βρυξέλλες. Όπως σας είπα στην αρχή, όλα αυτά τα οποία συζητιούνται είναι γνωστά έτσι κι αλλιώς, τα έχουμε πει. Υπάρχει η συζήτηση για τα ζητήματα τα δημοσιονομικά, τα μακροοικονομικά. Υπάρχει η συζήτηση για τα ζητήματα της φορολογικής διοίκησης και τα ζητήματα γενικότερα του φορολογικού συστήματος. Υπάρχει η συζήτηση που έχει να κάνει με τα κλειστά επαγγέλματα, έχει να κάνει με την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, υπάρχει συζήτηση που έχει να κάνει με τη διοικητική μεταρρύθμιση. Όλα αυτά που σας λέω, πόσες φορές τα έχουμε πει. Νομίζω ότι δεν είναι κρυφό το πλαίσιο μέσα στα θέματα, οι θεματικές πάνω στις οποίες γίνεται η συζήτηση. Θα θυμάστε άλλωστε ότι από τις 24 Φλεβάριου ως κυβέρνηση είχαμε δώσει τη δημοσιότητα την επιστολή με τις μεταρρυθμίσεις στα θέματα πάνω τα οποία πιστεύαμε ότι μπορεί να υπάρχει συμφωνία. Συγκεκριμένα να συζητάμε αυτή τη στιγμή για ζητήματα τα οποία είναι υποδιαβούλευση πάνω στο τραπέζι των συζητήσεων είναι τουλάχιστον άκομψο και αδόκιμο από τη δική μας την πλευρά. Παρακαλώ. Κύριε Εκπρόσωπε, ήθελα να σας ρωτήσω. Είπατε νωρίτερα ότι δεν ζητάμε ελεημοσύνη, ζητάμε αυτά που οφείλουν να δοθούν από μια δανειακή σύμβαση που έχει υπογραφεί και εμείς την τηρούμε με κόστος. Δανειακή σύμβαση που έχει υπογραφεί, αν δεν κάνω λάθος, είναι το μνημόνιο. Έχετε αποδεχτεί λοιπόν το μνημόνιο. Και ήθελα να ρωτήσω σε αυτό, πώς ζητάτε από τους άλλους να εφαρμόσουν τη δανειακή σύμβαση και να δώσουν τα χρήματα από τη στιγμή που εμείς δεν εφαρμόζουμε το μνημόνιο. Αυτό το οποίο έχει πει επανελειμμένα σχετικά με αυτά τα ζητήματα η ελληνική κυβέρνηση είναι ότι το μνημόνιο αποτελεί ένα πολιτικό πλαίσιο το οποίο, πάνω στο οποίο υπάρχει με την αλλαγή της πολιτικής και μάλιστα με την αλλαγή της κυβέρνησης και ταυτόχρονα και της πολιτικής βούλησης και της λαϊκής εντολής που έχει πάρει αυτή η κυβέρνηση, ότι αποτελεί ένα διαφορετικό κομμάτι. Η δανειακή σύμβαση έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, οι όροι, το conditionality, το περίφημο, είναι ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με τη διαπραγμάτευση η οποία λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή σε όλα τα επίπεδα. Αυτό προσπάθησα να σας κάνω σαφές. Αυτό νομίζω έχει υποθεί επανελειμμένα από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης. Θα πάρω δύο ερωτήσεις ακόμα γιατί ακολουθεί και η ενημέρωση και θα ακολουθήσει η ενημέρωση και των συντακτών του ξένου τύπου. Παρακαλώ. Ορίστε. Λίγο με τα κινητά αν είναι εύκολο. Λίγο με τα κινητά.
Κύριε Εκπρόσωπε, είπατε λίγο νωρίτερα ότι θα αποφασίσει η κυβέρνηση πότε θα τεθεί το θέμα του χρέους. Φαντάζομαι όχι πέραν της λήξης της τετράμινης παράτασης, εκτός εάν υπάρχουν και τέτοιες σκέψεις που θα ήθελα να ξέρω το πώς. Σε αυτή την περίπτωση, ποια είναι η θέση της κυβέρνησης για το χρέος, δηλαδή αν έχουμε φύγει από τη διαγραφή, έχουμε πάει κάπου αλλού, και αν τότε συζητάμε τις κόκκινες γραμμές, αν δηλαδή είμαστε διατεθειμένοι να ανοίξουμε ασφαλιστικό, εργασιακά κλπ. Εν ώψη μια συμφωνία και για το χρέος. Λίγο ησυχία, αν είναι εύκολο, γιατί δυσκολεύομαι και εγώ να ακούσω και να απαντήσω. Ναι, όχι, σας άκουσα. Απλά λίγο ησυχία. Πρώτα απ' όλα, σε σχέση με το ζήτημα του χρέους. Για να γίνει βιώσιμο το χρέος, υπάρχουν πολλές τεχνικές. Υπάρχουν τεχνικές οι οποίες έχουν ακουστεί, υπάρχουν προτάσεις οι οποίες έχουν ακουστεί, υπάρχουν προτάσεις οι οποίες αναμένουμε να ακούσουμε και δεν έχουν ακουστεί. Επομένως, το ζήτημα με το οποίο το χρέος θα καταστεί βιώσιμο είναι ένα θέμα το οποίο είναι ανοιχτό για την ελληνική κυβέρνηση. Και με ρωτήσατε και κάτι άλλο, το οποίο και το έχασα λίγο. Πέραν της τετράμινης παράτασης, και άλλο ότι είμαστε διατεθειμένοι να θίξουμε θέματα που τώρα δεν θίγουμε, κόκκινες γραμμές. Όχι, δεν είμαστε διατεθειμένοι. Όταν λέμε για κόκκινες γραμμές, κόκκινες γραμμές ισχύουν και το Φλεβάρι και τον Μάη και θα ισχύουν και στο επόμενο χρονικό διάστημα. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, επειδή δεν έχω καταλάβει κάτι. Μέχρι γι' αυτό τώρα, είμαι εδώ, για να προσπαθήσω να σας το απαντήσω. Μέχρι τώρα συζητάγαμε για την ενδιάμεση συμφωνία, συζητάγαμε δηλαδή για την παράταση τετράμινης δανειακής σύμβασης και συζητάγαμε για τα 7,2 δισεκατομμύρια της δόσης που εκκρεμεί από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τους θεσμούς. Όταν μιλάμε για συνολική συμφωνία, σε τι αναφερόμαστε? Αναφερόμαστε σε περίοδο μετά τη λήξη της τετράμινης παράτασης? Αναφερόμαστε πιθανώς σε μια νέα δανειακή σύμβαση? Αναφερόμαστε σε μια διευθέτηση συνολικότερη για την Ελλάδα? Τι ακριβώς συζητάμε όταν λέμε νέα συνολική συμφωνία? Όταν μιλάμε για μια τέτοια συμφωνία, μιλάμε για μια συμφωνία η οποία θα μπορεί να περιλαμβάνει όλα αυτά τα σημεία και όλα αυτά τα στοιχεία στα οποία θα διαπιστωθεί κοινό έδαφος. Εμείς πιστεύουμε ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή, μέχρι να κλείσει αυτή η συνολική συμφωνία, όλα αυτά τα ζητήματα που σήμερα είναι επίδικα θα έχουν συμφωνηθεί και θα έχουν ολοκληρωθεί. Και σίγουρα από τη στιγμή εκείνη ανοίγουν και όλα τα άλλα τα ζητήματα που λέτε. Τα ζητήματα δηλαδή στο βάθος, το μεσοπρόθεσμο βάθος των επόμενων ετών, που έχουν να κάνουν και με την χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, αλλά σε καμία περίπτωση εμείς δεν συνδυάζουμε αυτού του τύπου τα ζητήματα με την υπογραφή ενός νέου μνημονίου. Παρακαλώ. Έχετε κάνει ερώτηση, υπάρχουν άλλοι που δεν έχουν κάνει. Παλαιορίζικος, έκπληξη, αλλάζω θέμα. Αλλά είναι συναφές με την περίοδο κρίσης την οποία βιώνουμε, κύριε εκπρόσωπε. Η εφημερίδα Θεσσαλονίκη σήμερα έχει ένα δημοσίευμα που λέει ότι αναπληρωτής υπουργός της κυβέρνησης μετέφερε τον Μάρτιο ένα ποσό της τάξης των 80.000 ευρώ από τη Eurobank σε τράπεζα του Λουξεμβούργου. Είναι εις γνώση σας αυτό και πώς το σχολιάζετε? Ευχαριστώ. Δεν είναι εις γνώση μου και δεν έχω να σχολιάσω τίποτα σε ένα τέτοιο δημοσίευμα. Πώς σχολιάζει, θα ήθελα το δικό σας σχόλιο για το γεγονός ότι ο υφυπουργός Άμυνας, ο κύριος Τόσκας, πήρε το ελικόπτερο του ΕΚΑΒ και μετέβη σε μία απόσταση στο Αίγιο που καλύπτεται μια μισή ώρα με το αυτοκίνητο. Σε μια μισή ώρα. Επικροτεί η κυβέρνηση αυτές τις συμπεριφορές? Νομίζω ότι έδωσε απάντηση ο κύριος Τόσκας πολύ συγκεκριμένη και με πολύ συγκεκριμένα επιχειρήματα, την οποία την έχετε διαβάσει. Κύριε εκπρόσωπε, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Με αφορμή τα όσα ακούμε από ξένους ανώτερους αξιωματούχους σε σχέση με τη διαπραγμάτευση την ελληνική αλλά και των άλλων χωρών, ήθελα να θέσω ενώπιον σας δύο επισημάνσεις από την άλλη πλευρά ως προς το θέμα του ελληνικού προγράμματος. Η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία επικαλούνται ότι τα προγράμματά τους έχουν πετύχει. Για κάποιο τηλέφωνο τώρα, το έχω κλείσει. Συγγνώμη. Ωραία. Λοιπόν, επικαλούνται λοιπόν την επιτυχία αυτών των προγραμμάτων και εγώ στέκομαι κυρίως σε δύο χώρες, την Ισπανία και την Πορτογαλία, λέγοντας μάλιστα ότι βγαίνουν στις αγορές τώρα πια με επιτόκια τα οποία είναι και πολύ ανταγωνιστικά. Θεωρείτε ότι έχουν πετύχει αυτά τα προγράμματα όπως λένε οι δανειστές? Και αν ναι, γιατί η Ελλάδα ακόμα βρίσκεται μετά από 5 χρόνια σε αυτή την ασφικτική κατάσταση? Φταίμε εμείς οι δανειστές? Καταρχήν, στο αν έχουν πετύχει ή αν θεωρούμε ότι δεν έχουν πετύχει
αυτό το πρόγραμμα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το πρόγραμμα στην Ελλάδα. Αυτό θα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να σας το απαντήσουν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, οι οποίες πρώτα απ' όλα συμφώνησαν στο να εφαρμοστεί αυτό το πρόγραμμα, εφάρμοσαν αυτά τα προγράμματα και στο τέλος έκαναν ταμείο για αυτά τα προγράμματα. Δεν μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω σχετικά με αυτό. Τα προγράμματα στις άλλες χώρες, στις χώρες αυτές τις οποίες αναφερθήκατε, είχαν διαφορετικά χαρακτηριστικά από τα προγράμματα στην Ελλάδα. Η δημοσιονομική προσαρμογή την οποία κλήθηκε να κάνει η ελληνική οικονομία ήταν άλλου επίπεδου και άλλου εύρους. Και από εκεί και πέρα, στο γιατί απέτυχαν αυτού του τύπου τα προγράμματα στην Ελλάδα, είναι κάτι το οποίο εμείς έχουμε την άποψή μας, δεν θέλω να σας την επαναλάβω. Θα είχε όμως ένα ενδιαφέρον πραγματικά η ίδια ερώτηση να τεθεί σε αυτούς που οι οποίοι κυβερνούσαν τόσα χρόνια και συμφωνούσαν με αυτά τα προγράμματα. Και νομίζω ότι κάπου εδώ πέρα θα πρέπει να τελειώσουμε. Όχι, όχι. Αυτό, ό,τι γίνει σε σχέση με αυτά δεν θα σας τα κρατάμε κρυφά. Θα σας τα απαντήσουμε. Θα σας ενημερώσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν εντάξει, ικανοποιητική για μένα η πρώτη εμπειρία. Ελπίζω να τα πάμε καλά. Και να είμαι σίγουρος.